Ο στόχος μας είναι να διατηρήσουμε την πνευματική βιομηχανική ιδιοκτησία σε όλες τις αγορές τις οποίες έχουμε καλύψει αυτή τη στιγμή και με τοπικές συμφωνίες με κατατόπους κατασκευαστές να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε σε όλη την. Θα σε έλεγε, όλο το εύρος θα έλεγε κανείς ότι αφού δούμε και τα βίντεο και θα έχει ο κόσμος και μια εποπτεία επ' αυτών, γίνεται μια τομή στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, αν αυτά περπατήσουν και προχωρήσουν σε πολλούς βαθμούς. Έχουμε δύο σκέλη. Το ένα είναι η ανάρτηση, εδώ βλέπουμε. Εδώ και βλέπουμε. Το άλλο είναι το σασί, να το πω έτσι, χτισμένο γύρω της μπαταρίας. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα ενωμένα σε ένα πακέτο. Ακριβώς. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα στοιχείο αναρτήσεως, το οποίο είναι το κόκκινο. Υπάρχει ένας βραχίωνας, ο οποίος συνδέει τον τροχό, ο οποίος περιστρέφεται, είναι ένας μπροστινός τροχός, με το πλαίσιο. Για να δημιουργηθεί όμως αυτό το πλαίσιο, που είναι το κίτρινο και το μαύρο, χρησιμοποιούμε τμήμα του στοιχείου της αναρτήσεως. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε το τμήμα της αναρτήσεως, που είναι το στοιχείο της αναρτήσεως, για να δομήσουμε το σασί, το πλαίσιο, πέριξ του οποίου. Μάλλον χτίζεται, μέσα στο οποίο μέσα έχουμε τις μπαταρίες. Έχουμε τις μπαταρίες και το πλαίσιο χτίζεται πέριξ των μπαταρίων. Επομένως, μειώνουμε και τα μέρη κατασκευής του αυτοκινήτου, τα κομμάτια, τα τεμάχια. Ακριβώς. Έχουμε λιγότερα κομμάτια. Ακριβώς. Και βέβαια, πάνω εδώ μπορεί να κουμπώσει διαφορετικές καρότσες ανάλογα με τη χρήση. Ακριβώς. Εδώ βλέπουμε ένα παραδοσιακό πλαίσιο προηγούντων υστερών των βραχιώνων και στη μέση βρίσκονται οι μπαταρίες. Το πλαίσιο αυτό, όπως είπαμε, είναι απολύτως παραμετρικό. Διότι βλέπετε εδώ ότι τα στοιχεία της αναρτήσεως που είναι τα κόκκινα μπορούν να αλλάζουν το μετατρόχιο και το μεταξόνιο του οχήματος σε συνάρτηση με τη χρήση στοιχείων μεταξονίου και μετατροχίου που ουσιαστικά για κοινό στοιχείο αναρτήσεως παράγεις, με κοινό στοιχείο αναρτήσεως παράγεις μια μεγάλη σειρά από αντίστοιχα οχήματα. Εδώ βλέπουμε τώρα ηλεκτροκινητήρες είναι αυτοί. Ακριβώς. Εδώ έχουμε τώρα το στοιχείο της αναρτήσεως με ανεξάρτητους ηλεκτροκινητήρες. Άρα είναι τέσσερις ηλεκτροκινητήρες. Ακριβώς. Δηλαδή, 4x4 ηλεκτροκίνητο. Ακριβώς, με τετρακίνηση και τετραδιεύθυνση. Εδώ λέμε ότι μπορείτε να παράξετε πάνω στο υπάρχον πλαίσιο οποιαδήποτε γραμμή παραγωγής πολλών μοντέλων, αντίστοιχων μοντέλων, συναφών ή και διαφορετικών. Δηλαδή με το ίδιο πλαίσιο και τετράπορτο και πολυμορφικό και δίπορτο κουπέ. Και βέβαια και άλλες χρήσεις όπως προείπαμε, όπως επαγγελματικά οχήματα ή για στρατιωτική χρήση. Ακριβώς.